τον Αρτέμις Όρο να παραμένει άφαντος και τα στελέχη του να αποφεύγουν τις εμφανίσεις, ο Αλφα εντόπισε το νούμερο 2 της οργάνωσής του, τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο, που έμαθε, όπως λέει, από εμάς για τη δίωξη της Ελλήνων Συνέλευσης ως εγκληματικής οργάνωσης. Μου κάνει εντύπωση και τελικά με βρήκατε. Ναι, δημοσιογραφικές πληροφορίες βέβαια, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Από εσάς έχω πληροφορηθεί ότι έχει ασκηθεί δίωξη και περιμένουμε να δούμε σε ποιους είχε ασκηθεί και για ποιο λόγο. Δεν ξαναπληρώνεται τίποτα. Τίποτα! Θύματα του Σόρα και άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά του χαρακτηρίζουν λύτρωση τη δίωξη. Είναι ο νούμερο 1 που πρέπει να πάει στη φυλακή. Για να μην εξαπατήσει κι άλλο κόσμο και μεγαλώσει και η οργάνωσή του. Διαφορετικά, όσο μπορεί και κάθε και το σπίτι, κακό θα κάνει. Δεν κάνει τίποτα καλό. Για τον υπαρχηγό του Βασίλη Θεοδωρόπουλο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 7 στελέχη που διώκονται, η υπόθεση είναι προσωπικό θέμα του Αρτέμις Όρα. Το κλίμα είναι βαρύ στην Ελλήνων Συνέλευση. Εντάξει, στην Ελλήνων Συνέλευση σε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το θέμα, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τον πρόεδρό τη και με την άσκηση ποινικής δίωξης, εφόσον είναι πραγματική. Και δεν είναι κάτι το καθημερινό, είναι ένα σοβαρό γεγονός το οποίο θα αντιμετωπιστεί. Κρεμάστε με το Σύνταγμα εάν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Έλεγε ότι μπορεί να τα κάνει. Δεν το απέδειξε. Κρατώντας πάντα ταμείο, πόσα είναι, σας δείξαμε ένα λογαριασμό. Ο υπαρχηγός του Σόρα, Βασίλης Θεοδωρόπουλος, τον αδειάζει και πάλι σήμερα. Αυτή τη φορά για τα 600 δις. Αυτά με τα οποία η Ελλήνων Συνέλευση θα πλήρωνε τα χρέη των Ελλήνων. Αποφεύγει να πει ότι υπάρχουν και κατηγορεί την τράπεζα. Μιλάνε για τα 600 δις ότι δεν υπάρχουν. Αυτό θα το δούμε. Άλλωστε, εάν δεν υπάρχουν τα 600 δις και έχει φτάσει στην κατάσταση αυτήν εδώ που βλέπουμε, ο μέγιστος υπαίτιος με την αδράνειά της είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε έπρεπε με το που ενεχειριάστηκαν σε αυτήν αυτά τα ομόλογα να πράξει αναλόγως. Θα έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη εναντίον του Αρτέμις Όρα, όπως ασκείται κάθε φορά, και θα έχει σταματήσει το θέμα εκεί. Στον Αλφα μίλησε η Αθανασία Γεωργοσοπούλου, ηγετικός στέλεχος της Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα για τη δίωξη για εγκληματική οργάνωση και για όλα αυτά είναι, λέει, οι δημοσιογράφοι. Εδώ, σε ό,τι αφορά την Ελλήνων Συνέλευσης, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι δημοσιογράφοι ερευνούν ή μάλλον δεν ερευνούν, απαγγέλουν κατηγορίες και παράλληλα δικάζουν, και αυτά τα δια του τύπου δικαστήρια τα κοινοποιούν στον ελληνικό λαό. Η εγκληματική οργάνωση είναι ο εκφοβισμός που κάνει στους ανθρώπους. Όπως και εμένα με έχει εκφοβήσει ο αδερφός του, που είναι συνένοχος ουσιαστικά σε αυτή την εταιρεία, οργάνωση, όπως θέλετε πέστε το εσείς. Όταν λέτε σας είχε απειλήσει, τι εννοείτε? Με όπλο μέσα στο μαγαζί. Είχε έρθει με όπλο και με είχε απειλήσει. Και αυτή η εκκρεμή υπόθεση στα δικαστήρια εντός των ημερών θα εφαρμοστεί γι' αυτό. Και τράβα το ζουμάρισε εδώ και θα σου φανεί το 51, λοιπόν. Καταπέλτιστο εισαγγελικό πόρισμα και για τις παραμυθένιες μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Στη βάση της περιουσίας του Σόρα δηλαδή. Η Τράπεζα της Ανατολής είχε εξαγοραστεί από την Εθνική Τράπεζα αρχές του 20ου αιώνα. Οι μετοχές αυτές έχουν σήμερα μηδενική πραγματική αξία και έχουν μόνο συλλεκτική αξία, καθώς πωλούνται στο διαδίκτυο προς 75 ευρώ η μία. Οι αρχές αναζητούν για 13η ημέρα τον Αρτέμις Όρα στην Αθήνα, ενώ δεν αποκλείουν να έχει καταφύγει σε σπίτι οπαδών του στη Σπάρτη ή στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και η Λαμία έχει μπει στο πεδίο των ερευνών.